Η επιλογή εσωτερικού δίσκου για τον σταθερό υπολογιστή ή το laptop φαίνεται με μια ματιά ανεύκολη υπόθεση. Από τη μία έχουμε του SSD, από την άλλη του HDD, διαλέγουμε έναν SSD γιατί είναι πιο γρήγορο και τελειώνει η υπόθεση. Σωστά! Ε, όχι ακριβώ. Ναι, οι SSD δίσκοι είναι πιο γρήγοροι και οι τιμέ του έχουν πέσει κατακόρυφα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όμω, τι είδου SSD να επιλέξουμε, Ποιο τύπο σύνδεση είναι προτιμότερο, Τι ταχύτητε πρέπει να έχει, αν δεν σας ενδιαφέρουν όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες και θέλετε απλά έναν δίσκο για να κάνετε τη δουλειά σας, κάτω στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε links με τους δίσκους που θεωρούμε εμείς ως τις καλύτερες επιλογές για το 2020 μέσα από τη σελίδα του bestfries.gr για να βρίσκουμε πάντα τις χαμηλότερες τιμές στην ελληνική αγορά. Αν από την άλλη είσαι εδώ για τη χαρά του να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να μαθαίνεις καινούργια πράγματα που μπορεί να μην σου χρησιμεύσουν πουθενά για όλο το υπόλοιπο τη ζωή σου, και το πιθανότερο να ξεχάσει το επόμενο μισάωρο, ήρθε στο κατάλληλο βίντεο. Το πιο βασικό κριτήριο αγορά ενό δίσκου SSD είναι το πρωτόκολλο επικοινωνία με τη μητρική, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητά του. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίε. Οι SSD που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SATA για τη μεταφορά των δεδομένων και η SSD που επικοινωνούν με τη μητρική μέσω του πρωτοκόλλου PCI Express. Το πρωτόκολλο SATA δημιουργήθηκε το 2000. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια έχουν υπάρξει τρει α πούμε γενιέ, με την κάθε γενιά να υποστηρίζει διπλάσια ταχύτητα μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη. Έτσι, υπάρχουν θύρες SATA 1, SATA 2 και SATA 3. Προφανώ όλε οι σύγχρονε μητρικέ έχουν θύρε SATA 3. Όπω παρατηρούμε στον πίνακα, το μέγιστο θεωρητικό bandwidth για το SATA 3 είναι τα 6 Gigabit ανά δευτερόλεπτο, το οποίο μεταφράζεται σε 750 MB ανά δευτερόλεπτο. Ωστόσο, λόγω του τρόπου μεταφορά των δεδομένων και την εφαρμογή αλγορίθμων κωδικοποίηση, το πραγματικό μέγιστο bandwidth του SATA 3 είναι τα 600 MB ανά δευτερόλεπτο. Προσοχή όμω, όταν αναφερόμαστε στο μέγιστο bandwidth, εννοούμε τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα μεταφοράς που μπορεί να δώσει το πρωτόκολλο, όχι ο ίδιος ο δίσκος. Φανταστείτε το πρωτόκολλο SATA σαν μια λωρίδα ταχύτητας στον δρόμο και τον δίσκο σαν ένα αυτοκίνητο. Ο δρόμος έχει ανώτατο όριο ταχύτητας τα 600 MB το αλλά το αυτοκίνητό μας κατασκευαστικά μπορεί να μην φτάνει ακριβώς αυτό το νούμερο. Οι πιο γρήγοροι σαν τα τρία δίσκη που κυκλοφορούν τους στην αγορά αγγίζουν ταχύτητες ανάγνωσης κοντά στα 550 MB ανά δευτερόλεπτο και λίγο χαμηλότερες ταχύτητες εγγραφής κοντά στα 500 MB ανά δευτερόλεπτο. Κάθε κατασκευαστής αναφέρει πάντα στις προδιαγραφές τις μέγιστες ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής ενός δίσκου. Αυτά τα νούμερα προκύπτουν από δοκιμές των δίσκων σε διάφορα σενάρια. Και πάλι δηλαδή μπορεί να μην πιάσουμε ακριβώς την ονομαστική ταχύτητα που δίνει ο κατασκευαστή. Είναι όμω ένα καλό μέτρο σύγκριση για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Το PCI Express δημιουργήθηκε το 2003, οπότε τα έχει και αυτό τα χρονάκια του. Παρότι ο σκοπό του αρχικά ήταν η σύνδεση περιφερειακών καρτών, όπω κάρτε γραφικών, κάρτε ήχου, κάρτε δικτύου κλπ., τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το καθιστούν κατάλληλο για τη χρήση σε δίσκου SSD, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον περιορισμό των 600 MB αναδευτερόλεπτο του SATA 3. Πιο συγκεκριμένα. Το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε για τη χρήση του PCI Express σε δίσκους SSD ονομάζεται NVM Express ή για συντομία NVMe. Όπως και με το SATA, έτσι και στο PCI Express έχουμε γενιές και κάθε νέα γενιά έχει σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από την προηγούμενη. Η πιο πρόσφατη γενιά είναι το PCI Express 5 και αναμένεται το PCI Express 6. Όμως, οι μητρικές που θα συναντήσουμε στην αγορά στην καλύτερη να διαθέτουν PCI Express 4 και αυτό μόνο στην τελευταία γενιά μητρικών με chipset X570 για επεξεργαστέ Ryzen 3000 τη AMD. Η πλειοψηφία των μητρικών εκεί έξω έχει PCI Express 3 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σαν να μην έφταναν όμω οι γενιέ, το PCI Express έχει και τα λεγόμενα lanes. Χάρη ευκολία, α πούμε και εδώ ότι είναι κάτι σαν λωρίδε ταχύτητα. Όσα περισσότερα lanes, τόσο μεγαλύτερο το διαθέσιμο bandwidth. Έτσι λοιπόν το PCI Express μπορεί να έχει 1, 2, 4, 8 ή 16 lanes και συμβολίζονται ως Χ1, Χ2, Χ4, Χ8 και Χ16. Στην αγορά η πλειοψηφία των δίσκων NVMe υποστηρίζει 4 ή 2 lanes. Κατά συνέπεια, αν θέλουμε τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα που μα προσφέρει το εν λόγω πρωτόκολλο, είναι σημαντικό να επιλέξουμε κάποιο μοντέλο Χ4. Στο PCI Express 3, κάθε lane δίνει σχεδόν 1GB 1 GB ανά δευτερόλεπτο. Οπότε τα 4 lanes δίνουν σχεδόν 4 GB ανά δευτερόλεπτο. Φυσικά, όπω ήδη είπαμε, οι πραγματικέ ταχύτητε ανάγνωση και εγγραφή ενό δίσκου θα είναι πάντα μικρότερε από το μέγιστο διαθέσιμο bandwidth. Ένα δίσκο NVMe 3 σε 4 lanes λοιπόν φτάνει ταχύτητε ανάγνωση κοντά στα 3,5 GB ανά δευτερόλεπτο, που είναι πολύ κοντά στο μέγιστο bandwidth των 4 GB ανά δευτερόλεπτο. Αν δούμε δίσκο NVMe με ταχύτητε κοντά στα 1,8-1,9 GB ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή 1800 με 1900 MB ανά second, σημαίνει ότι είναι χ2. Τρέχει δηλαδή σε δύο lanes. Μέχρι στιγμή αντιλαμβανόμαστε ότι αν θέλουμε τι μέγιστε επιδόσει, θα πρέπει να επιλέξουμε δίσκου SSD που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PCI Express, δηλαδή του δίσκου NVMe και μάλιστα με 4 lanes. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αρκετοί χρήστε μπερδεύουν το πρωτόκολλο επικοινωνία με τη μορφή του δίσκου. Έτσι θεωρούν για παράδειγμα του δίσκου NVMe συνώνυμο των δίσκων M2, Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Ας κάνουμε λοιπόν άλλον έναν βασικό διαχωρισμό. Οι SSD δίσκοι κυκλοφορούν σε τρεις μορφές. Έχουμε τους SSD των 2,5 ιντσών, τους δίσκους M2 και τους δίσκους σε μορφή κάρτας PCI Express. Η SSD των 2,5 ιντσών είναι η οι πιο οικονομική και η οι πιο συνηθισμένη. Πρόκειται για το γνωστό μέγεθο των 2,5 ιντσών που συναντάμε και στου δίσκου HDD. Στην πλειοψηφία του χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο επικοινωνία SATA 3 συνδέονται στη μητρική στις θύρες SATA με το αντίστοιχο καλώδιο SATA. Υπάρχει μια υποκατηγορία SSD 2,5", οι λεγομενη u U2 δίσκοι, που χρησιμοποιούν θύρες U2 και πρωτόκολλο επικοινωνίας PCI Express, δηλαδή NVMe. Ωστόσο, οι δίσκοι U2 είναι πανάκριβοι και δυσέβρετοι, οπότε δεν θα ασχοληθούμε μαζί τους. Μπορείτε να ξεχάσετε ότι τους ανέφερα. Οι δίσκοι M2 τώρα έχουν την μορφή Μικρή κάρτα και συνδέονται απευθεία επάνω στη μητρική στην ειδική θύρα M2. Απαραίτητη προπόθεση είναι σαφώ η μητρική μα να διαθέτει μια τέτοια θύρα. Τέτοιου είδου δίσκοι χρησιμοποιούν είτε το πρωτόκολλο SATA είτε το PCI Express. Οι M2 δίσκοι που χρησιμοποιούν το PCI Express είναι οι δίσκοι NVMe, όπω ήδη είπαμε, και είναι οι ταχύτεροι. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι ακόμα κι αν ένα δίσκο είναι M2, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και NVMe. Ειδικά αν έχει αρκετά χαμηλή τιμή, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για δίσκο σάτα. Κατά συνέπεια, θα έχει ίδιε ακριβώ επιδόσει με έναν σάτα των 2,5 ιντσών. Σε αντίθεση με του δίσκου των 2,5 ιντσών τώρα, που έχουν συγκεκριμένε διαστάσει, οι δίσκοι M2 έρχονται σε διάφορα μεγέθη. Το πλάτο του μπορεί να είναι 12, 16, 22 ή 30 χιλιοστά και το μήκο ξεκινάει από μόλι 16 χιλιοστά και μπορεί να φτάσει στα 110. Αυτά τα νούμερα θα τα δούμε να αναγράφονται κολλητά πάνω στον δίσκο. Αν α πούμε έχετε δει στους δίσκους να αναφέρουν μέγεθος 2280 και αναρωτιόσασταν τι στο διάλο σημαίνει αυτό, τώρα ξέρετε. Το 22 είναι το πλάτος, ενώ το 80 είναι το μήκος. Μπορείτε πλέον να κοιμάστε ήσυχοι. Το ερώτημα είναι πώς ελέγχουμε τη συμβατότητα με τη μητρική μας. Ευτυχώς, το πλάτος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε όλες τις μητρικές σήμερα είναι τα 22 χιλιοστά, οπότε όλοι οι δίσκοι που θα βρούμε στην αγορά έχουν αυτό το μέγεθος. Όσον αφορά το μήκο, κάθε μητρική υποστηρίζει όλα τα μεγέθη, αλλά μακράν το πιο συνηθισμένο είναι τα 80 χιλιοστά. Οπότε μα ενδιαφέρουν κυρίω δίσκοι με μέγεθο 2280. Στα λάπτοπ, καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά στη θύρα ή στι προδιαγραφέ του κατασκευαστή, γιατί ενδεχομένω λόγω χώρου να έχουν πιο αυστηρού περιορισμού στο μήκο. Τέλο, οι δίσκοι σε μορφή κάρτα PCI Express συνδέονται απευθεία πάνω στη μητρική σε κάποια από τι θύρε PCI Express. Πρόκειται για αρκετά εξειδικευμένου δίσκου, είναι πολύ πιο ακριβή από τι άλλε δύο κατηγορίε που περιγράψαμε παραπάνω, και στην ουσία δεν προσφέρουν τίποτα ε, επιπλέον από ταχύτητε σε σύγκριση με του NVMe. Οπότε μην ασχοληθείτε καν μαζί του. Πολύ καλή η θεωρία, όμω το ερώτημα παραμένει: Πώ θα επιλέξουμε το κατάλληλο μοντέλο SSD ανάμεσα στα εκατοντάδε που κυκλοφορούν στην αγορά. Η απάντηση εξαρτάται άμεσα από τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε και τα χρήματα που σκοπεύουμε να διαθέσουμε. Για αρχή μπορούμε πολύ εύκολα να απορρίψουμε τους M2 SATA δίσκους. Οι μητρικές έχουν συνήθως πολλές θύρες SATA, αλλά μόνο μία ή δύο θύρες M2. Καλό είναι λοιπόν να τις χρησιμοποιήσουμε για δίσκο NVMe και όχι για έναν απλό SATA. Για τον ίδιο λόγο απορρίπτουμε και τους δίσκους NVMe με δύο lanes. Επίσης καλό είναι να αποφύγουμε την αγορά δίσκων NVMe με PCI Express 4.0. Ναι, είναι πιο γρήγορα από του αντίστοιχου NVMe 3.0, αλλά με την προπόθεση ότι διαθέτουμε μητρική με chipset X570 και επεξεργαστή Ryzen 3000. Ωστόσο, το κόστο του είναι αρκετά μεγάλο σε σύγκριση με τι επιδόσει που παίρνουμε και κατά συνέπεια δεν αξίζουν ακόμα τα χρήματά του. Οπότε, το πραγματικό μα δίλημα είναι μεταξύ M2 NVMe με 4 lanes ή SATA 2.5 inch Οι χρήστε που θέλουν πάση θυσία τη μέγιστη ταχύτητα δίσκου, χωρί να ενδιαφέρονται για την τιμή μπορεί να επιλέξουν δίσκο NVMe. Οι χρήστε που ασχολούνται με editing video ή φωτογραφία μπορούν επίση να, να επωφεληθούν από τη χρήση ενό NVMe. Για όλε τι υπόλοιπε χρήσει, για το λειτουργικό, τα προγράμματα ή ακόμα και παιχνίδια, ένα SATA SSD θα κάνει άψογα τη δουλειά του με σημαντικά χαμηλότερο κόστο. Δεν πρόκειται να δούμε στη τι διαφορά στη χρήση ενό NVMe για το άνοιγμα προγραμμάτων έναντι ενό SATA SSD. Γενικά όμω, αν σκοπεύουμε να αγοράσουμε Σήμερα έναν νέο υπολογιστή. Το να μην βάλουμε δίσκο SSD είναι εγκληματική αμέλεια. Οι τιμέ του έχουν πέσει αρκετά χαμηλά και σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση των επιδόσεων έναντι των HDD, η αγορά δίσκο SSD καθίσταται απαραίτητη. Στη χειρότερη περίπτωση, με λιγότερο από 35 ευρώ, μπορούμε να αγοράσουμε έναν αξιόπιστο δίσκο SSD των 240 GB, που είναι υπέρα αρκετό για την εγκατάσταση του λειτουργικού, των προγραμμάτων μα και τη χρήση γραφείου. Αν έχουμε ανάγκη από περισσότερο αποθηκευτικό χώρο, μπορούμε πάντα να προσθέσουμε στο σύστημα έναν δίσκο HDD του 1TB με άλλα 35 ευρώ για τυχόν μεγάλα αρχεία όπω ταινίε. Αν το budget μα δεν επαρκεί για αγορά δίσκο SSD και HDD ταυτόχρονα, τότε είναι προτιμότερο να επιλέξουμε τον SSD. Στο μέλλον μπορούμε πάντα να προσθέσουμε δίσκο HDD εύκολα και γρήγορα, ενώ το αντίθετο θα απαιτούσε διαδικασίε όπω format, καθαρή εγκατάσταση ή μεταφορά του λειτουργικού από τον HDD στον SSD. Με τα ίδια χρήματα συνολικά, δηλαδή 70 ευρώ, μπορούμε να παραλείψουμε εντελώ την αγορά δίσκου SDD και να βάλουμε έναν μεγαλύτερο δίσκο SSD των 500 GB. Για χωρητικότητε από 1 TB και πάνω θα πρέπει να ανέβουμε στα 100 ευρώ. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε διαρροπάλου είναι η αγορά SSD με χωρητικότητα μικρότερη από 200 GB. Η χρηματική διαφορά είναι τη τάξη των 5-10 ευρώ, οπότε σαφώ και δεν αξίζει καν να το σκεφτούμε. Ταυτόχρονα όμω, όσο μικρότερο ο δίσκο, τόσο χειρότερες και οι επιδόσει του, ειδικά όταν γεμίζει. Και πιστέψτε με, με 120 GB που είναι οι μικρότεροι δίσκοι, θα γεμίσουν πανεύκολα. Τώρα, αν έχετε το επιπλέον budget και αποφασίσετε να κάνετε το άλμα για αγορά δίσκου NVMe, χωρί να κόβετε από κάποιο άλλο σημαντικό υποσύστημα, όπω ο επεξεργαστή ή η κάρτα γραφικών, τότε έχει νόημα να κοιτάτε για χωρητικότητε από 500 GB και πάνω, ή ίσω και 1 TB και πάνω. Είπαμε, οι θύρες M2 είναι περιορισμένες και δεν αξίζει να τις παταλήσουμε για μικρούς ή αργούς δίσκους. Όλα τα παραπάνω ισχύουν για καινούριο σύστημα. Αν έχετε ήδη υπολογιστή και θέλετε να προσθέσετε δίσκο SSD, θα πρέπει να προσέξετε μερικά πράγματα παραπάνω. Καλός ή κακός, με τους δίσκους SATA 2.5 inch δεν δίθεται θέμα συμβατότητας. Όσο παλιός και αν είναι ο υπολογιστής σας, εφόσον η μητρική έχει τουλάχιστον μία θύρα SATA, θα μπορείτε να τοποθετήσετε πάνω δίσκο SSD. Τη μέγιστη ταχύτητα όμω θα την καθορίσει το αργότερο από τα δύο υποσυστήματα. Είτε αυτό είναι ο ελεγκτή SATA, είτε ο δίσκο. Δηλαδή, αν πάρετε έναν δίσκο SATA 3, ενώ έχετε θύρα SATA 2, ο δίσκο θα λειτουργήσει στι ταχύτητε του SATA 2. Με τους NVMe δίσκους πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Αν μιλάμε για αρκετά παλιό σύστημα, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα διαθέτει καν θύρα M2. Ακόμα και αν διαθέτει, όμως ενδέχεται να μην υποστηρίζει το πρωτόκολλο NVMe αλλά μόνο το SATA. Ή μπορεί να υποστηρίζει μόνο δύο lanes και όχι τέσσερα που χρησιμοποιούν οι γρηγορότεροι δίσκοι. Θα πρέπει να ελέγξετε όλου αυτού του παράγοντε στο manual τη μητρική σα και να κρίνετε αναλόγω. Εμεί πάντω δεν προτείνουμε αγορά δίσκου M2 για πολύ παλιά συστήματα. Στην καλύτερη, πάρετε ένα φθηνό δίσκο SATA 2,5 inch. Ακόμα και σε θύρα SATA 2 να το συνδέσετε, θα παρατηρήσετε αισθητή διαφορά στο άνοιγμα των προγραμμάτων και στην όλη απόκριση του συστήματο σε σύγκριση με ένα συμβατικό HDD, ειδικά αν είναι και παλιό. Όμως, να θυμάστε ότι ένα ανεπαρκές σύστημα δεν σώζεται με την αγορά δίσκου SSD. Μπορεί τα Windows να ξεκινούν ταχύτερα. Τα προγράμματα που ήδη λειτουργούσαν να ανοίγουν σχεδόν άμεσα. Όμως τα προγράμματα που δεν τα σήκωνε ο υπολογιστή πριν την αγορά SSD, θα εξακολουθεί να μην τα σηκώνει και μετά. Σε κάθε περίπτωση, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε links για τους δίσκους που προτείνουμε εμείς ως τους πιο αξιόπιστους και πιο γρήγορους για το 2020. Αν δεν σας ικανοποίησαν οι επιλογές μας, γράψτε μας τις απαιτήσεις σας στο questions.pcsteps.gr ώστε να σας κάνουμε άμεσα κάποια πρόταση. Γράψτε μας στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε στο μέλλον αντίστοιχο βίντεο για HDD δίσκους και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να λάβετε ειδοποίηση όταν το βγάλουμε. Τα λέμε.